Ποια θα είναι άραγε η τύχη του Πινόκιο? Πάντως, ο γιο Τζεπέτο δεν θα έχει μόνο χαρές μαζί του. Και να, την άλλη κιόλας μέρα έχουμε κι άλλους μπελάδες όταν ο Τζεπέτο πάει με το φιλαράκο μας στην πόλη. Η αναστάτωση που προκαλεί στην αγορά δεν περιγράφεται. Ευτυχώς προλαβαίνει να κρυφτεί στο κάρο και έτσι γλιτώνει από την οργή του κόσμου. Ο καημένος ο Τζεπέτο θα αναγκαστεί να δώσει τα λιγοστά λεφτά του για να επανορθώσει τις ζημιές. Έτσι είναι η ζωή όμως. Τη συνέχεια όμως θα τη δούμε στην επόμενη ιστοριούλα. Και έτσι ο Πινόκιο και η Τζίνα διασχίζουν τη χώρα με το κουκλοθέατρο σε ένα βαγόνι γεμάτο μαριονέτες, γλυκύτατες και ευγενικές. Στην αρχή όλα πάνε μια χαρά. Ο Πινόκιο έχει μεγάλη επιτυχία στις παραστάσεις του. Ο κόσμος έχει ενθουσιαστεί με αυτόν. Μικροί και μεγάλοι τον ζητοκραυγάζουν. Μόνο ο γιγαντός όμως ιδιοκτήτης παραμένει ο ίδιος φρικτός άνθρωπος. Ευτυχώς υπάρχει και ο καλόκαρδος αμαξάς, ο Πιερό. Για τους δύο μικρούς μας ήρωες η παρουσία του είναι μια ελπίδα και μια παρηγοριά. Για να δούμε πού θα καταλήξει λοιπόν αυτή η περιπέτεια. Η συνέχεια στο επόμενο. Αυτές οι 5 χρυσές λίρες που έδωσε στον Πινόκιο ο Θειασάρχης ήταν ένας μικρός θησαυρός. Ο Πινόκιο ήταν πολύ ευτυχισμένος, γιατί θα μπορούσε επιτέλους να προσφέρει κάτι κι αυτό στον καλό του γέρο Τσεβέτο. Δεν ήταν γραφτό όμως να γίνει αυτή η πολυπόθητη συνάντηση. Ποιος θα το φανταζόταν ότι στο δρόμο θα του βάζαν πάλι τρικλοποδιές η πονήρωη Αλεπού και ο Χοντρογάτος. Ύστερα από αρκετή πορεία, η νύχτα τους βρήκε σε ένα δάσος. Μια εφιαλτική νύχτα με φαντάσματα και εξωτικά. Την άλλη μέρα συνέχισαν το δρόμο τους. Αχ, τι περιπέτεια κι αυτή. Ο Πινόκιο αρρώστησε βαριά. Η Νεράιδα κάλεσε τον Μπούφο και τον Κόρακα, τους δύο γιατρούς του δάσους, που όμως δεν τα καταφέρουν να βρουν από τι πάσχει ο Πινόκιο. Ο Μπούφος έλεγε πως τον χτύπησε κεραυνός όσο ήταν κρεμασμένο στο δέντρο, ενώ ο Δόκτωρ Κόρακας είχε τελείως διαφορετική γνώμη. Η Τζίνα και η Νεράιδα ήταν απαρηγόρητες. Ένας λαγός έτρεξε στο δάσος να φέρει κάποιο μαγικό βότανο. Φαίνεται όμως ότι δεν ήταν το κατάλληλο φάρμακο. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν ο Δόκτωρ Μπούφος αποφάσισε να κάνει μια ένεση στον Πινόκιο. Η Τζίνα ούτε που ήθελε να τα ακούσει. Αλλά περισσότερα στην επόμενη ιστοριούλα μας. Πράγματι, ο Πινόκιο είχε νοσταλγήσει το σπίτι του και ήθελε να ξαναγυρίσει κοντά στο γερό Τζεπέτο. Πήρε λοιπόν επιτέλους το δρόμο της επιστροφής. Κάπου όμως τον παραμόνευαν πάλι ο Ξουράφης η Αλεπού και ο Στούρνος, ο Χοντρογάτος, αποφασισμένοι να του πάρουν τις λίρες. Απονείρευτος ο Πινόκιο πέφτει στην παγίδα που του στήσαν και την παθαίνει. Του κάκου προσπαθεί ένας παπαγάλος να τον πείσει να μην τους εμπιστεύεται. Τελικά θα τα χάσει τα λεφτά του ο Πινόκιο. Αυτό θα το μάθουμε στην επόμενη ιστοριούλα μας.